Καλημέρα σας. Είναι σε μια φορτισμένη χρονικά στιγμή και για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Να πούμε τις σκέψεις μας και κυρίως τη βούληση για δράση για το προσφυγικό σε μια καταιγίδα ιστορικών διαστάσεων που έχει προκύψει στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, ενώ συγκόβραζε τα τελευταία χρόνια βέβαια. Θα ήθελα να μην είμαι δραματικός ως προς την ιστορική διάσταση, αλλά ας ξεκινήσουμε με δύο μεγάλες χρονολογίες στη μεταπολεμική Ευρώπη και στο μεταπολεμικό κόσμο, οι οποίες αυτή τη στιγμή, κατά την εκτίμησή μου, βρίσκονται σε δεινή δοκιμασία. Πρόκειται για τη συνθήκη της Γενέβης του 1951 και για την συνθήκη της Ρώμης του 1957. Πρόκειται δηλαδή για ένα από τους θεμέλιους μύθους στο διεθνές δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, με το οποίο χτίζεται ο κόσμος μετά τους δύο παγκόσμιους πολέμους, και πρόκειται και για μια πολιτική απόφαση η οποία επίσης σημαδεύει την μεταπολεμική Ευρώπη, την Ευρώπη που ανοικοδομείται και προσπαθεί να θέσει οριστικά στην τροχιά της λύθης τα φαντάσματα των δύο απόλυτα καταστροφικών πολέμων και των πολιτικών κινημάτων, των πολιτικών λύσεων και των ολοκληρωτικών λύσεων, των τελικών λύσεων, οι οποίες συνόδευσαν τον σκοτεινό 20ο αιώνα. Νομίζω ότι το χειμώνα και την άνοιξη του 2016 η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή λαοί, οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες και μαζί τους όλος ο δυτικός κόσμος βρίσκεται απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία. Αν θα αντέξει το δίκαιο των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, αυτό δηλαδή το οποίο ασπάζονται και σέβονται τουλάχιστον συμβατικά και εν πολύ στην πράξη όλες τα κράτη που μετέχουν στη διεθνή κοινότητα, και αν αυτή η μεγάλη Ευρώπη των 28 κρατών μελών μπορεί να παραμείνει στην τροχιά, στον πυρήνα δηλαδή, τον αξιακό πυρήνα που συγκρότησε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δεκαετία του 50 έως σήμερα, είναι κοντά 60 χρόνια. Η κοινότοπη διαπίστωση, μια θλιβερή κοινοτοπία βέβαια, είναι ότι το προσφυγικό δοκιμάζει την συνοχή, την ενότητα και όλη την πορεία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, του ιστορικού διαστάσεων του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αυτή η πρωτοφανέρωτη στην ανθρώπινη ιστορία δοκιμή για μια συνομοσπανδία ελεύθερων κρατών, δημοκρατικών, τα οποία συνασπίζονται, προχωρούν, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον, σεβόμενοι κοινούς κανόνες και θεσπίζοντας ένα καινούριο δίκαιο το οποίο είναι προωθητικό για όλους. Νομίζω ότι μετά τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 που δοκίμασε την Ευρωζώνη, η προσφυγική κρίση δοκιμάζει τώρα τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο και οποιασδήποτε προσπάθειες είχαν γίνει για την πολιτική ολοκλήρωση. Βλέπουμε λοιπόν όμως ότι το προσφυγικό με ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα, διότι αγγίζει όχι μόνο την πολιτική ουσία, αλλά και έναν πυρήνα ηθικών αξιών, πνευματικών αξιών, που υποτίθεται ότι συνήχαν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη επί μισό αιώνα και όλοι συμφωνούσαν. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι δύο από τα επιτεύγματα τα οποία έφτιαξαν στην καθημερινότητα και όχι σε ένα όριστο ιδεώδες, σε έναν χώρο ιδεών, το τι σημαίνει η Ευρώπη, και εκεί ήταν και ο μεγάλος ψυχολογικός πόλεμος που ξεκίνησε με αφορμή την κρίση του ευρώ, το κοινό νόμισμα
πράγματι φτιάχνει ένα είδος καθημερινής κοινής ταυτότητας, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει από πίσω και το οποίο επεκαλύφθηκε στην κρίση την οικονομική. Έτσι και ο κοινός, η ζώνη Σέγγεν, επηρέαζε την καθημερινότητα όχι μόνο του εμπορίου, ότι το γάλα της Αυστρίας μπορεί να το πίνει κάθε πρωί ο Γερμανός ή ο Ιταλός, αλλά και την έμπρακτη δυνατότητα να καταστήσει αόρατα τα σύνορα και τους συνοδιακούς ελέγχους, να μπορεί ο καθένας να δουλεύει όπου θέλει, τουλάχιστον στο ιδεώδες επίπεδο, να μπορεί να ταξιδεύει χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα και να αισθάνεται ως ένα βαθμό κάθε γωνιά της Ευρώπης οικία, προσιτή και ελεύθερη ζώνη κυκλοφορίας. Ό,τι λοιπόν καθόρισε τα τελευταία 15-20 χρόνια την Ευρώπη ως ελεύθερη και ενιαία πάνω στην καθημερινή πρόσληψη της ζωής των ανθρώπων, αυτό τώρα έχει τεθεί εν αμφιβόλο, εν κινδύνο και οδηγείται ταχύτατα στην συρρήκνωσή του ή και την άρση του. Να μπούμε στην προσφυγική κρίση. Πολύ συνοπτικά τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι παρθομολογούμενα είναι ο χαρακτήρας του απόλυτου ευνηδιασμού. Καμία πολιτική δύναμη, ακόμη μπορούμε να πούμε ότι τα think tank και οι αναλυτές κινδύνου είχαν προβλέψει την πυκνότητα, τη σφοδρότητα και τον λόγο του σφυγικού κύματος. Έχει λεχθεί ότι οι risk analysts υπολόγιζαν ότι η αύξηση του προσφυγικού κύματος σε σχέση με το ήδη επιβαρημένο 2014, κατά το 2015 θα ήταν η αύξηση περίπου 300%, ένας τριπλασιασμός. Αυτό το οποίο μετρήσαμε στο τέλος του 2015 είναι ότι η αύξηση του προσφυγικού κύματος στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν 1000%. Ήταν ένας υπερδεκαπλασιασμός της προσφυγικής ροής. Τέτοια αύξηση ροής σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικά σπάνιο, είναι πρωτοφανής και σίγουρα είναι πρωτοφανής όγκος και η πυκνότητα για τα δεδομένα της Ευρώπης μετά τις μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμού στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο ευνηδίασε και θα συνεχίσει να μας ευνηδιάζει είναι η σύνθεση αυτού του ρεύματος, το οποίο από τη συντριπτική ως τη μεγάλη του πλειονότητα αποτελείται από πρόσφυγες πολέμου και από μια πολεμική ζώνη η οποία είναι πολύ κοντά στην Ευρώπη, ουσιαστικά είναι στην Ευρωπαϊκή ζώνη, είναι στην Μεσόγειο και προέρχεται από έναν πόλεμο ο οποίος βεβαίως δεν είναι καθόλου ευνηδιαστικός, μένεται εκεί από το 2011. Και αυτό μας βάζει στην δεύτερη πολιτική σκέψη, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά κράτη, δεν έχουν αντιληφθεί και δεν έχουν επέμβει, δεν έχουν δεχθεί καμία επίδραση πριν το προσφυγικό κύμα από έναν πόλεμο που μένεται εκεί από το 2011. Επισήμως δεν είχαμε καμία αντίδραση με την έννοια μιας επέμβασης για ειρήνευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καμία τουλάχιστον ενέργεια που να είχε ορατό αποτέλεσμα ή να έχει καταγραφεί ως πίεση. Αντιθέτως, γνωρίζουμε ότι μια σειρά ευρωπαϊκών κρατών συντάβλησε από την αρχή τον εμφύλιο, μπαίνοντας αποφασιστικά απέναντι στο καθεστώς Άσαν και θέτοντας ως μοναδικό στόχο την ανατροπή αυτού του καθεστώτος. Στοιχείο που δείχνει και την κάποια συμφέροντα που διακυβεύονται από ευρωπαϊκά κράτη, αλλά ακόμη αυτό που το περισσότερο που μας ενδιαφέρει, την πολιτική μοιοπία που διακρίνει τις πολιτικές ηγεσίες ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίες με μεγάλη προθυμία και τεράστια περισκεψία ολέθρια έχουν συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της Μεσογείου τα τελευταία χρόνια. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι η εισβολή στη Λιβύη, όπως έγινε και με ό,τι άφησε, και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζεται και δεύτερη εισβολή σε μια ήδη μαύρη τρύπα.
Το δεύτερο είναι απέναντι στην προσφυγική κρίση σε επίπεδο ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές, είναι η διαρκής έμπρακτη αδιαφορία στο τι συμβαίνει εδώ και 4-5 χρόνια στη Συρία. Το έμπρακτη αδιαφορία είναι το πιο κομψός αλλά και ακριβής ορισμός. Θα σας δώσω μόνο ένα στοιχείο από αυτά που δίνουν οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, ότι το 2016 ο προϋπολογισμός για σύντηση και ικανοποίηση στοιχειωδών αναγκών στους εκτενέστερους προσφυγικούς καταβλισμούς στο Λίβανο και την Ιορδανία είναι κάτω από τα μισά του ήδη χαμηλού προϋπολογισμού που είχαν οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών για το 2015. Θα σας αναφέρω επίσης ένα άλλο στοιχείο πάλι από τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών στην αρχή του 2015 για να καταλάβουμε και ποιοι είναι ακριβώς οι push factors και οι pull factors, δηλαδή οι παράγοντες οι οποίοι προκαλούν ένα κύμα ανθρώπων και το σπρώχνουν από την εστία του πολέμου και από την βομβαρδισμένη οικιακή εστία προς άλλους τόπους, είναι ότι μέχρι την αρχή του 2015 το city ratio, το voucher για σύντηση για τους πρόσφυγες τους καταβλισμούς στην Μέση Ανατολή ήταν 21 δολάρια ανά άτομο ανά μήνα και μέσα στο 2015 το city ratio έπεσε στα 14 δολάρια ανά άτομο, ανά άνθρωπο, ανά μήνα. Δηλαδή ήταν κάτω από μισό δολάριο, κάτω από 50 cents την ημέρα για διατροφή. Τα 10 κονδύλια για να στηθούν σχολεία, εκπαιδευτικές διαδικασίες για τα χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που υπάρχουν στους προσφυγικούς καταβλισμούς πλησίασαν το μηδέν. Η μόνη ισχυρή προσφορά για εκπαίδευση στα παιδιά αυτά ήταν από τους διαμεντρεσέδες χρηματοδοτημένους από την Σαουδική Αραβία. Η ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών έχει επισημάνει αυτό το στοιχείο, ότι ένας από τους ισχυρότερους λόγους ήταν το φάσμα της πείνας για οικογένειες που βρίσκονταν σε προσφυγικούς καταβλισμούς στην Ιορδανία και το Λίβανο. Δυστυχώς όμως κανείς δεν έχει συγκινηθεί και μόλις πριν από μία εβδομάδα στο Λονδίνο συγκλήθηκε μία διεθνής διάσκεψη για να γίνει συγκέντρωση χρημάτων, μαζεύτηκαν περίπου στα 10 δισεκατομμύρια, που και αυτά δεν είναι αρκετά με αυτούς τους όγκους που αντιμετωπίζουν εκεί η Μέση Ανατολή. Ας φτάσουμε στην Ευρώπη μετά την άνοιξη, στην αρχή του καλοκαιριού. Αυτό που μπορούμε να πούμε συνολικά από αυτήν την πολύ δύσκολη χρονιά είναι ότι και σε αυτή την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση έδρασε με τον γνωστό τρόπο της εκ των υστέρων κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς και της προσπάθειας επίτευξης ενός συμβιβασμού. Είναι μια γνωστή τακτική, μια πολιτική, ένας τρόπος να παράγεται πολιτική στην Ευρώπη, η οποία σε αυτή την περίπτωση όμως, όπως και στην περίπτωση της μεγάλης δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεν αρκεί. Και αν στην περίπτωση της μεγάλης οικονομικής κρίσης τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πιο αργά, τα δυσάρεστα αποτελέσματα για τις κοινωνίες εννοώ, και να μπορούν να υπάρξουν μερικά βήματα επανόρθωσης, στην περίπτωση αυτή ενός βίαιου πολιτικού γεγονότος, ιστορικά χαρακτηριστικά και με χαρακτηριστικά υπαρξιακά και επιβίωσης για τους ανθρώπους που πλήττονται, αυτή η πολιτική του τακτικισμού και των συμβιβασμών μέσα στον χρόνο φαίνεται ότι αποβαίνει όχι μόνο ακάρπη αλλά και επικίνδυνη για τον αποφασίζοντα, για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χαρακτηριστικό δηλαδή too little too late, το οποίο χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή αντίδραση στη χρηματοπιστωτική κρίση, στην περίπτωση της προσφυγικής κρίσης αρχίζει και παίρνει άλλα χαρακτηριστικά, πολύ πιο επικίνδυνα.
Πολύ σύντομα μπορώ να σας πω ότι η αναγνώριση του προβλήματος επισήμως σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκινάει τον Απρίλιο του 2015 και μόλις το Σεπτέμβριο, στις 23 Σεπτεμβρίου, υπάρχει η πρώτη μεγάλη πολιτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή σε επίπεδο αρχηγών κρατών, το οποίο προσφέρει ένα πρώτο πολιτικό εργαλείο σε ενωσιακό επίπεδο, το μηχανισμό της, του relocation, της μετεγκατάστασης προσφύγων από μια ευρωπαϊκή χώρα σε μια άλλη. Τον ίδιο Σεπτέμβριο έχουμε δύο μεγάλα πολιτικά γεγονότα που δεν είναι ενωσιακά, είναι δύο εθνικές αντιδράσεις, δύο εθνικές πολιτικές, οι οποίες δείχνουν τα δύο άκρα του φάσματος αντιδράσεων και τα οποία ορίζουν ένα πεδίο αντίδρασης και συζήτησης. Τον Σεπτέμβριο υψώνει το φράχτη η Ουγγαρία και πρακτικά κλείνει κάθε δίωδο από τη χώρα της και εκδιώκει κάθε περαστικό πρόσφυγα ή μετανάστη. Και το Σεπτέμβριο έχουμε τις περίφημες δηλώσεις Μέρκελ, αυτό που χαρακτηρίστηκε ως Willkommen Politik. Μια κίνηση που αναμφίβολα μπορεί να είχε και κάποια πρακτική ιστεροβολία, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τον ηθικό χαρακτήρα που είχε συνολικά η στάση της καγκελαρίου Μέρκελ, μιας έως τότε γνωστής δεινής τακτικίστριας, η οποία σε εκείνο το σημείο τόλμησε να χαράξει μια στρατηγική πέρα από τους τακτικούς υπολογισμούς της. Ωστόσο, από το τέλος Σεπτεμβρίου, με το πρώτο πολιτικό εργαλείο που κατασκευάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την, με το relocation, την ιστορική πολιτική υποδοχή που εξαγγέλει η Μέρκελ και τον φράχτη του Όρμπαν στην Ουγγαρία, μέχρι να φτάσουμε στο σημερινό, το οποίο θα δούμε ποιο είναι ακριβώς, παρεμβαίνει άλλη μία μεγάλη κατασκευή πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 29 Νοεμβρίου αναγγέλλεται η Συμφωνία ΕΕ Τουρκίας και η αναγγελία ενός κοινού σχεδίου δράσης, το υπό την κωδική ονομασία Joint Action Plan, του οποίου όλες τις λεπτομέρειες ή τις προβλέψεις δεν τις γνωρίζουμε ακόμη ως κοινή γνώμη σε όλες τις πτυχές της. Ο τρόπος που κατέληξε η Ευρώπη στο τέλος Νοεμβρίου σε αυτή τη συμφωνία είναι επίσης χαρακτηριστικός. Έχουμε έναν αγώνα μυστικής διπλωματίας μεταξύ της κορυφής της Κομισιόν και της κυβέρνησης Ερντογάν. Η κυβέρνηση Ερντογάν βρίσκεται μερικές εβδομάδες πριν από κρίσιμες εκλογές. Η Ευρώπη αναζητεί απελπισμένα μια οποιαδήποτε λύση, αναζητεί μια λύση βασικά. Γνωρίζει ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με την Τουρκία για να δοθεί μια λύση, μια ανάσχεση των προσφυγικών ροών επί του εδάφους, επί υπηρετικού εδάφους. Αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να ανασχεθούν οι πρόσφυγες βουλιάζοντας τις βάρκες τους στο Αιγαίο. Και τη συμφωνία ουσιαστικά την κλείνει η ίδια η καγκελάριος Μέρκελ σε μια σχεδόν απελπισμένη επίσκεψή της 10 μέρες πριν από τις τουρκικές εκλογές. Από τις διαρροές που έχουμε από το διπλωματικό παρασκήνιο εκείνης της περίοδου, του Νοεμβρίου, γνωρίζουμε ότι η μεν Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε προεκλογική στήριξη στον Ερντογάν, αποσιωπώντας ακόμη και τις εκθέσεις της Κομισιόν για την ανταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ο δε Ερντογάν, βρισκόμενος στο αποκορύφωμα μιας συγκρουσιακής τροχιάς τόσο με τους Ρώσους, εκείνες τις μέρες έχει γίνει η ρήψη, η κατάληψη του ρωσικού αεροσκάφους στα συρροτουρκικά σύνορα, όσο και σε μια περίοδο επιδείνωσης της σχέσης του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή με τους μεγάλους στρατηγικούς παίκτες στην περιοχή, έχει ανοιχτά μέτωπα πολεμικά με τους Κούρδους στα ανατολικά και νότια, και κατά κάποιους αναλυτές χρησιμοποιεί την προσφυγική ροή ως μια μεγάλη γεωστρατηγική μόχλευση. Η διέξοδος του, η πολιτική του Προέδρου Ερντογάν είναι προς την Ευρώπη
και αυτό του προσφέρεται από μια Ευρώπη η οποία αναζητεί κάποιον άλλον να της λύσει αυτό το οποίο αναγνωρίζει ως μείζον πρόβλημα, το προσφυγικό. Λίγο πριν τα μέσα Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σημείο του χρονικού που βρισκόμαστε τώρα, μεταξύ των δύο μειζόνων επιλογών, της επιλογής Όρμπαν και της επιλογής Μέρκελ, κλείνει προς την επιλογή Όρμπαν. Ο Όρμπαν στις συνόδους κορυφής δηλώνει δικαιωμένος. Η δημοτικότητά του στο εσωτερικό της χώρας, το από εκεί που ήταν φθήνουσα, διότι οι Ούγγροι αισθάνονταν απομονωμένοι και φοβισμένοι μπροστά στον ακροδεξιό παροξισμό της κυβέρνησης Όρμπαν, με την έκρηξη του προσφυγικού και την πολιτική του φράχτου και της Ευρώπης φρούριο που ακολούθησε ο Όρμπαν, η δημοτικότητά του ξεπέρασε από το 40% πτωτικά, ξεπέρασε το 50% και ο Όρμπαν μπορεί να καυχάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, ότι αν ακολουθήσει την πολιτική του δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, η πολιτική Μέρκελ βρίσκεται σε, ας την πούμε, σε ένα είδος άτακτης υποχωρήσης. Η δημοτικότητα της καγκελαρίου Μέρκελ βρίσκεται σε πτωτική τροχιά σταθερά και απέναντι της βρίσκεται το κόμμα της και υπέρ της είναι μόνο κάποιες αριστερές δυνάμεις, οι οποίες όμως δεν είναι το πλειοψηφικό ρεύμα στη Γερμανία. Η Γερμανία, η οποία ήταν η μόνη ακόμη και τώρα περίπου, η οποία τήρησε μία ευρωπαϊκή στάση, δηλαδή μία στάση πολιτική, η οποία στηρίζεται στις αρχές, τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις φεντερελιστικές αρχές. Αναλογικότητα, αλληλεγγύη, κοινή λήψη αποφάσεων. Αυτό το τρίπτυχο, αν κρίνουμε από την πορεία του μηχανισμού relocation, το οποίο έχει ναυαγίσει οριστικά τρεις μήνες μετά την συναπόφασή του, μας δείχνει ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται, έχει γυρίσει εντελώς την πλάτη προς οποιαδήποτε ομοσπονδιακή λύση, φεντεραλιστική λύση, κοινή λύση, συναπόφαση και τήρηση του συναποφασιστέντος, και κάθε κράτος μέλος κινείται προς τη δική του εθνική λύση. Δηλαδή, στην ακραία έκφανση αυτή η εθνική λύση είναι η Ευρώπη φρούριο, οι φράχτες, η λύση Όρμπαν και μια επιστροφή της Ευρώπης, η Ευρώπη της ολοκλήρωσης, να το πω έτσι πολύ πιασάρικα, από την Ευρώπη της ολοκλήρωσης στην Ευρώπη του κερματισμού. Από την Ευρώπη της integration στην Ευρώπη του fragmentation. Ένα είναι αυτό. Το πολιτικό φόντο στο οποίο, αυτό είναι το γεγονός, αυτό που παρατηρούμε. Το πολιτικό φόντο επίσης πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ότι σε μια σειρά χωρών, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως χωρών των νεοφώτιστων, της νέας Ευρώπης, της Ευρώπης που μπαίνει στην Ένωση μετά το 2003-2004, μετά από μια επώδυνη αλλά πολύ συμπυκνωμένη και μάλλον βιαστική διαδικασία ένταξης. Οι αντιδράσεις σε οποιοδήποτε ενωσιακή λογική, σε οποιαδήποτε πολιτική κουλτούρα διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών και συνθέσεων, η αντίδραση αυτή είναι σφοδρή. Υπάρχει μια αδυναμία, όχι συμμόρφωσης, αδυναμία κατανόησης αυτών των διαδικασιών και μια πεισματική άρνηση συμμόρφωσης σε ό,τι ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο, όχι στα χαρτιά, αλλά στην κουλτούρα μιας συνύπαρξης και διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού. Αυτό το οποίο ας πούμε ότι είναι μια πολιτική ανθρωπολογία, πρέπει να το δούμε επίσης με μια σύμπτωση στην οποία σε μια σειρά χωρών, αλλά ανατολικών, αλλά και κυρίως και της Αυστρίας και της Γερμανίας, που είναι οι χώρες που έχουν δεχθεί ένα μεγάλο κύμα προσφύγων και τους έχουν υποδεχθεί. Και εκεί αξίζουν πάντα την αναγνώρισή μας, την εκτίμησή μας και τον επενό μας. Είναι σε τροχιά εκλογών
σε μεγάλα κρατήδια, τα κρατήδια των 18.000, ας πούμε, στη Γερμανία, ένα κρατήδιο που έχει εκλογέ τώρα. 18 εκατομμύρια. Ναι, είναι, ας πούμε, σαν ένα, είναι το έκτο ευρωπαϊκό κράτος, ας πούμε, εδώ. Στην Αυστρία το ίδιο, στη Σλοβακία έχουν εθνικές εκλογές, σε μια σειρά χωρών, στην Αυστρία πάνε και για προεδρική εκλογή, σε μια σειρά χωρών δηλαδή βλέπουμε μια... τρέχουν οι πολιτικές εξελίξεις και τις πολιτικές εξελίξεις, την πολιτική ατζέντα, τον πολιτικό λόγο, τον ορίζει ο φόβος και ο φόβος είναι το μεγάλο εργαλείο της ακροδεξιάς. Σε αυτό επίσης το πολιτικό φόντο πρέπει να δούμε μια αυταρχική στροφή και μια επικράτηση μιας πολύ σκληρής άκρας δεξιάς που έχει αυταρχικά και φασίζοντα χαρακτηριστικά, οι οποίες ορίζουν εν πολλής, πάντως σε μεγάλο βαθμό, τον ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο. Γνωρίζουμε τη μεγάλη άνοδο, τη δημοσκοπική τουλάχιστον, της άκρας δεξιάς, της διαδόχου καταστάσεως του Χάιντερ στην Αυστρία. Γνωρίζουμε την πρωτοφανή άνοδο της αναλλακτικής για τη Γερμανία μέσα στην ομόσπονδη Γερμανία, ένα ακροδεξιό κόμμα που δεν θα ήταν αδύνατο να φανταστούμε να ξεφυτρώνει 5 ή 10 χρόνια πριν, το πανευρωπαϊκό ξενοφοβικό κίνημα Πεγκιντά. Γνωρίζετε, και αν δεν γνωρίζετε, φροντίστε να μάθετε ποια είναι τα ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά και ο λόγος που διαχέεται σε όλη την κοινωνία στην Ουγγαρία. Και γνωρίζουμε επίσης ή μπορούμε να μάθουμε ποια ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά εθνικά παίρνει ο δημόσιος λόγος στην Πολωνία. Γνωρίζουμε όλοι επίσης το σοκ που υπέστημεν από την νομοθετική, από την νομοθεσία την πρόσφατη στη Δανία περί κατάσχεσης τη Μαλφών από πρόσφυγες επειδή λαμβάνουν υψηλό κοινωνικό βοήθημα. Για να το μαζέψω, να το τελειώσω. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά θα πρέπει να δούμε την προσφυγική κρίση πέρα από το πρόβλημα, τη μεγάλη πρόκληση που μας θέτει για την ανθρωπιστική και ηθική βάση του παρόντος πολιτισμού αυτού που ζούμε, σαν μια μεγάλη πολιτική απειλή και ίσως σαν μια βοή πλησιαζόντων γεγονότων. Δεν μπορούμε να το δούμε μόνο με τα μάτια ενός αθώου ιδεαλιστή, ενός αθώου ανθρωπιστή, πρέπει να τα δούμε με τα μάτια ενός ανήσυχου πολιτικού ανθρώπου και να δούμε τις αναλογίες που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα σε αυτό που ζούμε τώρα, δηλαδή την πολιτική υγροποίηση, τις αναστολές που δέχεται το ιστορικό εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την σφοδρή αμφισβήτηση θεμελιωδών συνθήκων που σημαδεύουν μεγάλες δημοκρατικές κατακτήσεις πανανθρώπινες. Και αυτά στην καρδιά της Ευρώπης, στην πιο ευημερούσα και δημοκρατική ζώνη του πλανήτη, στη μόνη ζώνη του πλανήτη μαζί με την Βόρεια Αμερική, ίσως, στην οποία η δημοκρατία θεωρείται αυταξία. Σε καμιά άλλη ζώνη του πλανήτη δεν υπάρχει αυτό το οποίο γεννιόμαστε και μαθαίνουμε στο σχολείο. Αυτό όμως δεν είναι δεδομένο. Δεν έχει χαριστεί. Μας θυμίζει πάλι τη σκοτεινή Ευρώπη του 20ου αιώνα με τα πλήρους ισχύως ολοκληρωτικά καθεστώτα που σκέπασαν σχεδόν όλη την Ευρώπη για δεκαετίες, για πολλά χρόνια και τη σκοτεινή Ευρώπη των δύο παγκοσμίων πολέμων και των δύο σφαγών. Θα πρέπει να το δούμε σε αυτή την πολιτική προοπτική και όχι μόνο από την δυνατότητα που έχουν οι ευημερούσες πολιτισμένες κοινωνίες μας να φιλοξενήσουν και να υποδεχθούν και να αγκαλιάσουν 2, 3, 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Νομίζω ότι τα ερωτήματα που τίθεται πλέον δεν είναι αν θα αγκαλιάσουμε τους πρόσφυγες, αλλά αν θα αρχίσουμε να χτυπιόμαστε ο ένας με τον άλλο. Ευχαριστώ.